των φόρων δεν είναι πάντα κάτι καλό. Τα κράτη μαζεύουν τα έσοδά τους από τη φορολογία, άρα αν μειώσεις ας πούμε τους φόρους στους πλουσίους, θα βάλεις περισσότερους φόρους στους φτωχούς. Άρα μας ενδιαφέρει τίνος οι φόροι προτείνεται να μειωθούν. Και έχοντας ακούσει το οικονομικό επιτελείο, ξέρουμε ότι σε αυτή τη φάση, και όταν λέμε σε αυτή τη φάση εννοούμε μέχρι να τελειώσει η κρίση, δηλαδή τρέχα γύρευε, θα μειώνονται οι φόροι μόνο των μεγάλων επιχειρήσεων. Κάτσε, μισό λεπτό, αυτό σημαίνει ότι θα αυξάνονται οι φόροι των φτωχών. Μισό λεπτό, Γιώργο. Πάντως, όταν μιλάμε για το φόρο στο πετρέλαιο, όταν λέμε για την έκτακτη σφορά, που και αυτή τη βάζει στο τραπέζι η κυβέρνηση από το πρώτο ευρώ, αυτά δεν αφορούν μόνο τους πλούσιους. Όχι, αυτά αφορούν τους φτωχούς. Αλλά αν επιτύχει κάτι, μα το έχει πει, θα διεκδικήσει μείωση του φόρου στους πλουσίους, όχι στους φτωχούς. Το έχουν πει καθαρά οι άνθρωποι. Δεν πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη σου. Δεν πρέπει να υπάρχουν φτωχοί που να έχουν να φάνε, κύριε Χατζή. Πάντα είσαι πρώτος. Πάντα είσαι πρώτος. Δεν πρέπει να υπάρχουν και τα δύο, βέβαια, πρέπει να γίνουν. Δεν είναι θέμα διλήμματος. Δεν γίνεται και τα δύο. Ένα λεπτό. Γιατί εννοώ, κύριε Κυρίτση, για να μην γίνει. Ακούστε με τι εννοώ, κύριε Κυρίτση, ακούστε με. Μία επιχείρηση, όταν πληρώσει λιγότερο φόρο και μπορεί να είναι συνεπής απέναντι στο κράτος, τότε είναι βέβαιο ότι το κράτος θα μαζέψει περισσότερα χρήματα. Όταν δεν μία το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό πάντα στα τελευταία 40 χρόνια. Παρακαλώ θερμά. Όταν μία επιχείρηση λοιπόν δεν μπορεί να πληρώσει και να σηκώσει το βάρος της φορολογίας, θα πέσει έξω. Δεν θα πληρώνει. Θα διώξει τον κόσμο, θα διαλυθεί. Αυτό δεν σας λέει τίποτα. Μας λέει, θα μπορούσε να διευκολυνθεί, ας πούμε, στο θέμα το τραπεζικό, που είναι οι τράπεζες οι οποίες πίνουν το αίμα των επιχειρήσεων. Δηλαδή. Αλλά εκεί δεν ασχολούμαστε καθόλου. Το θέμα είναι να φάμε τα λεφτά των φτωχών. Κύριε Μαρκόπουλα,